οδούς είναι ασφαλείς. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας που κυκλοφορεί στα social media αλλά και σε αφίσες σε όλη την Ευρώπη για να σβήσει το αποτύπωμα που άφησαν στον τουρισμό οι καταστροφικές πυρκαγιές. Είχαμε αρκετές ακυρώσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Από τη στιγμή όμως που έσβησαν οι φωτιές και τις τελευταίες ημέρες στο νησί δεν είναι πρώτη είδηση στα διεθνή μέσα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο τομότερο θα αλλάξει αυτή η εικόνα. Στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, περίπου 65.000 επισκέπτες έφυγαν άρον-άρον ή ματέωσαν το ταξίδι τους για τη Ρόδο. Στη Ρόδο υπάρχει μία πτώση των κρατήσεων περίπου στο 20-30%. Οι περισσότερες κρατήσεις που είχαν γίνει ήταν Άγγλοι. Οι υπολογισμοί μας είναι ότι έφυγαν περίπου 60-65.000 τουρίστες ή ακύρωσαν. Οι ακυρώσεις πάντως ομαλοποιούνται, όπως δηλώνουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Ενώ πλέον οι πτήσεις της ΤΟΥΗ προς την Ρόδο γίνονται κανονικά. Στη Βόρεια Ρόδο δεν υπήρξαν πυρκαγιές, ούτε περιορισμοί. Οι περισσότεροι τουρίστες δεν επηρεάστηκαν. Ήταν όμως σωστό ότι έγιναν εκενώσεις προληπτικά στις πληγήσες περιοχές. Το βόρειο κομμάτι που σιγά-σιγά έχει αρχίσει και ανακάμπτει, δηλαδή δεν υπάρχουν πια ακυρώσεις και μπαίνουν κρατήσεις. Και το νότιο κομμάτι που επλήγει λίγο παραπάνω. Εκεί ακόμα είμαστε σε μια φάση που σε λίγο θα σταματήσουν οι ακυρώσεις. Εκτός από τη Ρόδο, από πυρκαγιές χτυπήθηκαν και η Κέρκυρα αλλά και άλλες περιοχές, χωρίς να έχει επηρεαστεί ωστόσο ο αριθμός των κρατήσεων στο σύνολο της χώρας. Η ζωή συνεχίζεται προσπαθώντας φυσικά να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Το τοπίο έχει αλλάξει αρκετά. Παρά τις πυρκαγιές που υπήρξαν, δεν έχουν επηρεαστεί οι κρατήσεις, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι κρατήσεις συνεχίζουν κανονικά, το βλέπουμε δηλαδή στα συστήματά μας, σε επίπεδο αφήξεων υπάρχει αύξηση. Το διαφαίνεται ότι θα συνεχιστεί και το μήνα Αύγουστο και το μήνα Σεπτέμβριο. Πάντως, μεγάλοι ευρωπαϊκοί τουριστικοί οργανισμοί, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές του κλίματος και τις πυρκαγιές στη Μεσόγειο, σκέφτονται να επεκτείνουν από την επόμενη χρονιά τη σεζόν, πριν και μετά από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που θεωρούνται οι πιο επικίνδυνοι μήνες.